Φακελάκι! Διάταξε να γάλε αχτύπητε άδερφε και αρχηγέ της οικογένειας των Καρατασακαίων. Καμάρι του Μωριά. Πολλά λες. Του Μωριά. Τσιγάρο. Φωτιά. Κάτσε. Λοιπόν, Ιάκου, ξέρεις τι λέω. Πάσε! Σου έδωσα την άδεια να μιλήσεις. Είμαι ο αρχηγός ή δεν είμαι. Είσαι. Τότε γιατί μίλησες πρώτος. Όταν είναι μπροστά ο αρχηγός, οι μικρότεροι δεν έχουνε το δικαίωμα να μιλούνται. Το έχουνε. Το έχουνε, λέω. Λέγε μωρέ, το έχουνε. Δώστε μου την άδεια να πάρετε την απάντηση. Την έχουνε. Γι' αυτό λοιπόν γράψε την αποφασή σου. Να μιλήσω. Λέγε. Πώς να την γράψω. Δεν ξέρω γράμματα. Καλά, γράφτε την στο μυαλό σου. Για την αιτία που ήρθαμε στην Αθήνα. Η αδερφή μας η Μαρίνα που τόλμησε να λερώσει το όνομα των Καρατασακαίων. Σύχασε, Γιάκου, αργέ. Σύχασε. Θα σκοτήσεις. Άσε με να ξεσπάσω. Κι εγώ τώρα δεν είμαι άνθρωπος. Και τι είσαι, αργέ. Θέλω, εγώ είμαι φουρτουνιασμένο. Συνεχίζω. Η αδερφή μας η Μαρίνα που τόλμησε να σηκώσει τα μάτια της σε άντρα χωρίς να με ρωτήσει, θα τη στείλω στο χωριό να κλειστεί σε μοναστήρι. Σε μοναστήρι. Και όσο γι' αυτό τον παλιάνθρωπο που τη πούλησε αγάπες και τρυφερίτσες, ή θα δώσει λόγο και θα βάλει στεφάνι σε δυο κυριακάδες, ή θα αποθάνει. Αποθάνει. Αυτή είναι η απόφαση του Γιάκου του Καρατασάκου. Και δεύτερη κουβέντα πάνω, καβαλίκι δεν χωράει. Δεν χωράει. Σήμερα κιόλας θα κάνουμε γιουρούση. Γιουρούση. Αλλά πώς. Έμαθα το όνομά του. Δέτσικας λέγεται. Οδός Μεσολογίου μένει. Και το αμάξι του έχει αριθμό 9-9-9-9-9. 9-9-9-9-9. Το 9 είναι ημέρες του και εκείνη στο κρεβάτι. Κρεβάτι. Και τώρα πάμε. Πού πάμε. Για ανίχνευση. Να δούμε πώς κινείται ο οχτρός. Πού λιμεριάζει, πώς χτυπάει και πώς θα το γιανίσουμε. Ορμάτε!